Όπως λένε οι καταγγέλλοντες, μέσα σε αυτές τις παράγκες υπάρχουν ζυγαριές ακριβίας και μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών. Η παρουσία εξαρτημένων ατόμων εδώ τους επιβεβαιώνει. Αυτές είναι λοιπόν οι λεγόμενες παράγκες που μας είπαν οι καταγγέλλοντες. Κάθε παράγκα δίνει 1.000 ευρώ το μήνα. Η ταρίφα σε αστυνομικό. Ναι. Είναι να γίνει πέσιμο μέσα στα γύφτικα. Το γνωρίζουν κατευθείαν όλοι και δεν υπάρχει τίποτα. Εξαφανίζονται όλοι. Εδώ η Τσιλιανδόρη. Εδώ βλέπετε υπάρχει ένα περιπολικό της αστυνομίας. Μας προξενεί εντύπωση το γεγονός πως η απόσταση που χωρίζει το τζιπ της αστυνομίας από το σημείο εμπορίας ηρωίνης δεν ξεπερνά τα 50 με 100 μέτρα. Υπάρχει οπτική επαφή. Περιμένουμε να δούμε αν θα μπει το τζιπ για έλεγχο στο λόφο. Όμως οι αστυνομικοί, αφού κάνουν νόημα σε κάποιο γιο ταχύ που τους πλησιάζει, αποχωρούν. Αυτό γίνεται κάθε μέρα, μας λένε οι κάτοικοι. Τι ρόλο παίζει το περιπολικό εκεί στις πρόποδες του λόφου? Να το ξαναλέω, όλος ο κόσμος το έχει τούμπανο. Πείτε και, μου. Και οι γύφτοι οι ίδιοι το λένε. Από 1500 ο καθένας παίρνει από αυτούς που βλέπεις. Σας το λένε οι ίδιοι? Οι ίδιοι οι γύφτοι. Δηλαδή σας έχουν πει ότι το περιπολικό εκεί, οι αστυνομικοί εκεί τους για προστατεύουν? Για τους αστυνομικούς. Ότι τους προστατεύουν? Βεβαίως. Έχουμε δει αστυνομικούς με μηχανές να κάθονται να φυλάνε τους Ρωμά, να τους φυλάνε για να μην... Την ώρα που πουλάνε στους τοξικομανείς, ας πούμε, τα ναρκωτικά, κάθονται στο απέναντι πεζοδρόμιο και τους φυλάνε για να μην τους κάνουν τίποτα οι τοξικομανείς. Πουλάνε δηλαδή αστυνομική προστασία στους εμπόρους ναρκωτικών? Να, φυσικά, κυρία μου, μα αυτό σας εξηγώ. Δολοφόνοι είναι αυτοί οι αστυνομικοί που πεθαίνουν τα παιδάκια. Έχουν φιλότιμο αυτοί. Αυτοί δεν έχουν παιδιά. Κοιτάξτε τώρα από τι απόσταση υπάρχει από το σημείο που κάνουν μπλόκο σήμερα οι αστυνομικοί. Την ώρα που η διακίνηση ναρκωτικών γίνεται στο λόφο, μέρα μεσημέρι, στα 250 μέτρα από εδώ, η αστυνομία πραγματοποιεί ελέγχους υψηλού κινδύνου, όπως μας είπαν, γι' αυτό φορούσαν και αλεξίσφαιρα γυλαίκα οι αστυνομικοί, πάνω στην κεντρική λεωφόρο, επί της Μόρνου. Και σήμερα είδαμε ελέγχους, παρουσία τηλεοπτικών συνεργείων. Εντάξει, μωρέ, τώρα έλα, κοροϊδεύουμε την κοινωνία. Εκεί που πρέπει να επέμβουν οι αστυνομικοί δεν πηγαίνουν. Μας λένε δημότες του Μενιδίου και προσθέτουν. Έχει τύχει ποτέ να πάρετε εσείς την αστυνομία εδώ? Πάρα πολλές φορές για τους πυροβολισμούς. Για τους πυροβολισμούς. Ναι, πάρα πολλές. Τι σας λένε, παίρνετε τηλέφωνο? Δεν μπορούμε, λέει, είναι άβατο. Ο αγανακτισμένος κάτοικος μας ζητάει να κάνουμε ένα πείραμα. Να επιχειρήσουμε να περάσουμε από ένα δεύτερο σημείο διακίνησης ναρκωτικών. Θέλετε να πάμε μια βόλτα τώρα έτσι για να δείτε που βρισκόσαστε? Θα πάμε. Κοιτάξτε τι κατέγραψε η κάμερα του Αλφα μέρα μεσημέρι στην καρδιά του Μενιδίου. Ψώνησε, έφυγε ο άνθρωπος. Πάει στη δουλειά του. Αυτός. Αυτός εδώ κλέβει. Ναι. Για να και αυτό είναι κλεμμένο. Το ξέρω καλά. Πολύ καλά. Κλεμμένο. Πρεζάκιδες. Που έρχονται τώρα για να ψωνίζουν. Ναι. Δώσε κρούση τα παιδιά. Κάργα. Από όλα τα στενά εμφανίζονται εξαρτημένοι. Ξέρουν καλά πού θα πάνε για να προμηθευτούν την ηρωίνη τους. Ναι, και άλλοι άρρωστοι. Πάτω. Δεν φοβούνται την αστυνομία γιατί ξέρουν καλά πως εδώ δεν πλησιάζει περιπολικό. Κοιτάξτε τώρα πως έξω από το σπίτι που στέκονται εξαρτημένοι υπάρχει μια ομπρέλα με ένα παγκάκι. Ο Τσιλιαδόρος καταλαβαίνει πως είμαστε αδιάκριτοι. Σηκώνει μια πέτρα και δίνει το σήμα για τον πετροπόλεμο που θα ακολουθήσει. Προχώρα. Να το, γράψε. Πριν το καφέ τους, τίποτα άλλο. Παίρνουν χρήματα από τους τσιγκάνους. Αμέ, πώς δεν παίρνουν? Γιατί? Πληρώνονται. Για να κρύβουν τα ναρκωτικά τους. Από τη στιγμή που πληρώνονται, δεν τους πειράζουν. Και η τοπική αυτοδιοίκηση τι κάνει, ο Δήμος τι κάνει, μας λένε κάτοικοι. Η Δημοτική Αρχή στέλνει στο βαθύ κράτος σημειώματα και τους λέει: ξέρετε τι, υπάρχουν αυτά. Ναι, λέει, θα το λύσουμε τώρα. Όταν βρωμάει κάτι, γιατί δεν πας να το πιάσεις από το κεφάλι? Το ψάρι, λέει, βρωμάει.